Συνεχίζονται τα γυρίσματα της πολυαναμενόμενης σειράς Σασμός, μια σειρά η οποία έχει σημείο αναφορά στην Κρήτη και περιπλέκεται μέσα η βεντέτα, το πάθος, η αγάπη, μπράβο, ο έρωτας. Και αναδύεται βεβαίως και όλο το συνολικό πολιτιστικό και ιστορικό υπόβαθρο του νησιού μας. Τα γυρίσματα γίνονται στην Κρήτη, σε όλη την Κρήτη, από τη μία γωνιά του νησιού στην άλλη. Περιμέναμε πώς και πώς να έχουμε συνέντευξη και λίγα λόγια από την πρωταγωνίστρια, την κυρία Τσομπανάκη. Και το έχουμε. Πάμε γιατί η κάμερα εισέβαλε μέσα στα γυρίσματα και έχουμε εικόνα από γυρίσματα που έγιναν και έπαιξε καθοριστικό ρόλο και η παρουσία του δικού μας του Βασίλη Σκουλά. Θες να το δούμε? Αν υπομονώ. Πάμε να το δούμε. Κυρία Τσομπανάκη, Σασμός. Και χαμός και σεισμός. Τώρα με έχει συνεπάρει ο Βασίλης ο Σκουλάς. Τι να πω εγώ. Όταν έπεσε το σενάριο στα χέρια σας, όταν έφτασε στα χέρια σας, τα συναισθήματα που διαβάσατε, τα πρώτα λόγια. Δεν ήταν ακριβώς έτσι. Δηλαδή, όταν μου είπαν ότι θα γίνει μία σειρά που έχει σχέση με αυτό το βιβλίο, με το Σασμό του Πετρουλάκη, που μιλάει για το σάσιμο μιας έχθρας, είπα ναι. Όταν μου είπαν ότι θα είμαι μάνα, που μια καπετάνισσα που λιγάκι ορίζει τις τύχες νεότερων ανθρώπων και της σειράς της, είπα ναι, για να μπορώ να μιλήσω μετά έξω και να πω πόσο σημαντικό είναι να το κάνεις σωστά. Και όταν βέβαια μου είπαν ότι θα είναι και ο γιος μου να παίξει το γιο μου, δηλαδή 1 στο 1.000.000, να κάνεις κάτι για την πατρίδα σου, που αγαπάς πολύ όπως εγώ, να παίξω τη μάνα του γιου μου σε ένα πολύ δύσκολο ρόλο που θα κάνει και ο Ορφέας και ο Δημήτρης ο Λάλος που θα κάνει το μεγάλο γιο. Είναι 1 στο 1.000.000 και είπα ναι, τρέχοντας. Φέτος οι θεατές από τον Α θα δουν μια σπουδαία δουλειά, έχω την αίσθηση. Είναι εξαιρετικοί και οι συνάδελφοι, χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι μαζί τους και το εννοώ αυτό. Οπότε καλό κατεβόδιο. Μας πετυχαίνετε εδώ στο Πανηγύρι. Μην πούμε πολλά πράγματα για την υπόθεση. Ναι, αλλά κοιτάξτε εδώ τι γίνεται, είμαστε έτοιμοι. Είναι η λύση τελικά στις βεντέτες, όλο αυτό το αιώνιο πρόβλημα. Όπως λέγει η παροιμία, ο χειρότερος επιβασμός, το καλύτερο δικαστήριο. Η αγάπη τελικά νικάει το μίσος. Η αγάπη και ο χρόνος είναι αυτός που απαλλαγεί πολλές φορές και διορθώνει κάποια πράγματα. Για την τηλεόραση αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι αρχίζει μία άνθηση. Θα δούμε που θα οδηγήσει βέβαια. Πάντως εδώ η δουλειά πράγματι είναι εξαιρετικά φροντισμένη. Με καταπληκτικούς εξωτερικούς χώρους, με φυσικό τοπίο, με ταξίδια στην Κρήτη, με ένα cast που πιστεύω ότι, εκτός ότι υπάρχουν εξαιρετικοί ηθοποιοί, θα δέσει κιόλας.